φίλες, φίλοι, στη σημερινή εκπομπή Χαρινεφωνίας έχουμε αφιέρωμα στα τραγούδια που έχει γράψει ο Γιώργος Σαρής. Και να ξεκινήσουμε τα πράγματα από την αρχή, πριν περάσεις στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, Γιώργο, μένοντας στο Κερατσίνι, πήγαινες εκεί σχολείο και εκεί έκανες συγκρότημα μουσικό. Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική? Σχολείο πήγαινα στον Πειραιά, στην Ιωνίδιο Σχολή στον Πειραιά, και εκεί διάφοροι συμμαθητές από όλη την περιοχή, και ο κορυφαίος τότε, ας πούμε, ανάμεσά μας ήταν ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο μαέστρος. Μαέστρος του σχολείου. Συνθέτης και μαέστρος του σχολείου. Ήταν κιθαρίστας κλασικός, αλλά έπαιζε και όλα τα όργανα. Έπαιζε μπουζούκι, έπαιζε τύμπανα. Α, και παίζατε μαζί, ας πούμε. Αυτός έκανε τις εκδηλώσεις του σχολείου. Ναι. Και κάποια στιγμή, η πρώτη στιγμή δηλαδή που παίρνω εγώ μικρόφωνο για να ανέβω, μάλλον χωρίς να ανέβω καν σε κάποιο πάλκο, έχει τελειώσει η πρόβα του σχολείου. Παίρνω εγώ το μικρόφωνο και λέω κρυφά και δειλά, το με έπιασε βροχή στον δρόμο. Έρχεται ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, μου λέει, δεν το ήξερα, τραγουδάς και τα λοιπά, την επόμενη χρονιά θα είμαστε μαζί. Και την επόμενη χρονιά λοιπόν στην εκδήλωση σχολείου είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνω πάνω σε κάποια σκηνή. Και εκεί, ας πούμε, τέλος πάντων ξεκινάει αυτή η πορεία. Μάλιστα. Το 78 μπαίνει στην Πάτρα, στο φυσικό. Μετά από 1-1,5 χρόνο μπήκα εγώ. Είμαστε κατά κάποιο τρόπο συνοδοιπόροι. Να σου πω ότι στο σχολείο αυτό ήταν ο Δημήτρης Αντούτσουλης από τους Φατμέ, μπασίστας και αδερφικός φίλος που παίζαμε μαζί, ας πούμε, σε διάφορα πράγματα. Ήταν ο Βασίλης Παπαβασιλείου, ο κοντραμπασίστας. Ήταν δηλαδή, βγήκαν αρκετοί μουσικοί μετά, ας πούμε, οι οποίοι έκαναν καριέρα. Ναι. Λοιπόν, μπαίνεις το 78 και δεν δουλεύεις σαν μουσικός την πρώτη χρονιά. Στέλνει ο μπαμπάς λεφτά. Υπάρχουν λεφτά τότε? Όχι, λεφτά δεν υπήρχαν, αλλά εντάξει. ό,τι μπορούσε να στείλει, το έστελνε. Σπουδάζει, ρε παιδί μου, το πρώτο χρόνο με τα λεφτά του μπαμπά. Ναι. Αλλά παράλληλα πηγαίνεις στο καλλιτεχνικό εργαστήρι της Πάτρας, όπου εκεί γίνονται ζυμώσεις καλλιτεχνικές και μαθαίνεις πράγματα εκεί. Γίνονται πολύ σοβαρές δουλειές. Ήταν δηλαδή ένας καλλιτεχνικός οργανισμός του Δήμου της Πάτρας, με νομίζω τότε πάνω από 400 μέλη ενεργά, παιδιά δηλαδή που ασχολιόντουσαν με την τέχνη, είτε στη μουσική, είτε στο θέατρο, στο χορό κτλ. Δηλαδή νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μόνο το μουσικό τμήμα πρέπει να ήμασταν σίγουρα πάνω από 50 ή κάπου 50 με 100 άνθρωποι, αν βάλουμε και τις χοροδίες που γινόντουσαν κατά καιρούς. Τότε η πρώτη χρονιά, η πρώτη μεγάλη συναυλία, νομίζω πριν δουλέψω ακόμα, ήταν με το χρονικό και τη θητεία του Γιάννη Μαρκόπουλου. Όπως έχουν ψάλτη. Όχι, ψάλτης ήμουνα στο αξιονεστή. Για πες για αυτή την εμπειρία, να είσαι 18 χρονών και να... 19, ναι. Και τραγουδήσατε πού? Παντού. Το αξιονεστή ήταν η μεγαλύτερη, ας πούμε, παραγωγή εντός αγωγικών που έκανε το εργαστήρι. Στην Αθήνα που παίξατε τότε? Στην Αθήνα παίξαμε στο Λυκαβητό. Το είχε καλύψει η ΕΡΤ. Αλλά είχαμε γυρίσει και όλη την Ελλάδα. Ψάλτη τι είπες, ποιο τραγούδι είπες? Ψάλτη, στο ρόλο του ψάλτη στο αξιονεστή. Ναι, ναι. Τότε είπεν και γεννήθηκε η θάλασσα και είδα και θα και τα λοιπά. Μέχρι τότε, λοιπόν, εγώ λοιπόν οπλασμένος. Μέχρι τα 19 σου δεν έχεις, ας πούμε, δεν είσαι ψημένος ότι θα γίνεις επαγγελματίας μουσικός. Μπορεί να γίνεις και φυσικός, ας πούμε. Ναι, ναι. Το σκέφτεσαι. Μα για να σπουδάσω πήγα. Λοιπόν, είμαστε στη μεταπολίτευση και πιστεύεις ότι εκείνη την εποχή υπάρχει ένα καλλιτεχνικό κίνημα, μια συστράτευση γύρω από την πασπουδαστική, που διαφορετικού είδους καλλιτέχνες βγάζει πασπουδαστική, διαφορετικού είδους οι υπόλοιποι? Εντάξει, πάμε λίγο στις δύσκολες ερωτήσεις. Αυτό που λες τώρα δεν το είχα πει. Δηλαδή τώρα που μου το λες, μπορεί και να ήταν έτσι, μπορεί και να μην ήταν. Μάλλον πρέπει να ήταν λίγο έτσι. Για μένα ήταν απόλυτα έτσι. Ήταν η εποχή του πολιτικού τραγουδιού, ήταν δηλαδή ένας καλπασμός από πολιτικό τραγούδι μετά τη Χούντα από το 1974, που κράτησε νομίζω 10 χρόνια. Σίγουρα. Σίγουρα, έτσι. Κάπου εκεί μέσα στο πολιτικό τραγούδι γίνεται η αναβίωση του ρεμπέτικου και του λαϊκού. Το 1978 νομίζω είναι ο σταθμός δισκογραφικά με την εκδίκηση της Γυφτιάς. Και μάλλον είναι... Ξεκινάει το λαϊκό, ας πούμε. Ναι, και είναι και μάλλον και τα πρώτα καινούργια λαϊκά τραγούδια που μαθαίνω δουλεύοντας τότε σε μπουάτ. Να πούμε ποιος σε πήρε από το χέρι και σε πήγε στην Ιζαμπέλα που, το 79, που το 80 πήρε εμένα από το χέρι και με πήγε, ναι, στην Ιζαμπέλα. Ο Βαγγέλης ο Δελικούρας. Για πες μου για αυτή. Τίποτα, ήρθε κανονικά, τώρα δεν θυμάμαι. Πού σε άκουσε? Ή στο πανεπιστήμιο ή στο εργαστήρι.
Ναι. Και ήρθε και μου λέει: λοιπόν, τέρμα, θα δουλέψεις. Θες να δουλέψεις. Θες να βγάζεις μεροκάματο, να μην έχεις ανάγκη κανένα, γιατί ξέρεις πώς τα λέει ο Βαγγέλης. Ναι, ναι. Του λέω: φυσικά, πώς δεν θέλω, εννοείται. Και με παίρνει και με πάει στο Θόδωρα τότε στην Ιζαμπέλα. Χρήστος Δελιβοριάς στο πιάνο. Πιάνο, κιθάρα. Ένα μικρό λιτό σχήμα, 4-5 άτομα. Και ένα ερασιτέχνες. Τι τραγούδια παίζατε? Νέο Κύμα ήταν, δηλαδή το βασικό κομμάτι, το πρώτο κομμάτι μάλλον ήταν το Νέο Κύμα, Χατζηδάκης και όλα τα νεοκυματικά, Γιάννης Γλέζος, δηλαδή το πρώτο τραγούδι που θυμάμαι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, που άνοιγα το πρόγραμμα ήταν το Έκτορας και Ανδρομάχη και μετά ήταν του Χατζηδάκη και μετά ήταν το... Από λαϊκό, παίζατε καθόλου. Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά του Γιάννη Γλέζου. Και λαϊκό ήταν, γινόταν ένα μισάωρο, ας πούμε, 3/4 λαϊκό τραγούδι που ήταν λαϊκά του Πουλόπουλου, Πλέσσας δηλαδή και τέτοια. Και κάποια χορευτικά που ήταν, ξέρω εγώ, αυτή η νύχτα μένει. Γιώργο, μεροκάματο. 400 δραχμές. Εγώ την άλλη χρονιά. Βέβαια, με 400 δραχμές ζούσες καλύτερα από ό,τι ζούμε τώρα. Έτσι. Την άλλη χρονιά, εγώ στο ίδιο μαγαζί. Που με βρήκαν τα παιδιά και έπαιζα λίγο μπουζούκι, λίγο, πολύ λίγο. Πήγαμε 800 δραχμές, Γιώργο. Τα διπλά από σένα. Αλλά ήταν εποχές που τα μεροκάματα ανεβαίναν ραγδαία. Ναι, εντάξει. Με πιάσαν κορόιδο, ξέρω εγώ τι να πω. Να πούμε κιόλας ότι το 1980, ας πούμε, ο κατώτερος μισθός, ας πούμε, ήταν 8 χιλιάρικα. Δεν το θυμάμαι. Άρα σε 8 μέρες καλύπταμε το μισθό ενός δημοσίου υπαλλήλου. Ναι. Θυμάμαι ότι εγώ την προηγούμενη χρονιά που λες, έπαιρνα από το σπίτι μου 4.000. Δηλαδή με 10 μεροκάματα. Κάλυπτες τα έξοδα που σου έστειλε ο πατέρας σου. Ναι. Ναι. Για πες μου, για θυμίσου το κοινό της Πάτρας εκείνη την εποχή. Πώς ήταν? Καταρχάς γέμιζαν τα μαγαζιά ήτανε, και καθημερινές. Βέβαια, αλλά και πέρα από αυτό και στην Μπουάτ. Αλλά και στη συνέχεια, αλλά ειδικά το κλίμα της Μπουάτ ήταν... Ήταν και η πρώτη φορά που δούλευα, ας πούμε, και μου φαινόντουσαν όλα μαγικά, εννοείται. Με τι όρεξη πήγαινες, ας πούμε? Ήταν η καλύτερη στιγμή της μέρας, ήταν αυτό. Δηλαδή, να βρεθώ, να σβήσουν τα φώτα, να ανοίξουν τα μικρόφωνα, να κάτσει ο Χρήστος στο πιάνο, ας πούμε, να παίξει τις πρώτες νότες και εγώ να ακούσω τη φωνή μου με κόσμο μπροστά και αυτές τις 2-3 λάμπες που θα ήταν. Αυτό το συνέστημα που είχες τότε πριν βγεις στο πάλκο, το ξαναείχες μετά αργότερα? Ναι. Δεν νομίζω ότι σταμάτησε ποτέ. Τώρα το έχεις? Τώρα και τώρα το έχω. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η μαγεία τότε του καινούργιου, τέλος πάντων, που ήταν το όνειρο και ούτε καν τολμούσες να το ονειρευτείς και τελικά υλοποιείται. Αλλά και τώρα νομίζω ότι δεν θα μπορούσα, δηλαδή, να... Παρότι πολλές φορές νιώθω κουρασμένος και η δουλειά τώρα έχει δυσκολέψει πάρα πολύ και όλα, υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά προβλήματα, δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου ότι δεν θα ανέβαινα. Βέβαια, αυτό που λες ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ κάνω έτσι μουσικές εκπομπές από τη δεκαετία του 90. Όσους μουσικούς έχω φέρει από τότε, από το 90, προβλήματα λένε ότι υπάρχουν. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Άρα, προφανώς θα υπήρχαν προβλήματα και πριν από εμάς, ας πούμε. Εντάξει, προβλήματα υπήρχαν πάντα, αλλά η δουλειά του μουσικού και εκτός από τους στάρ, ας πούμε, τέλος πάντων, που είναι πάντα οι επίκαιροι, προφανώς θα δουλεύουν. Η δουλειά του μουσικού είναι, δηλαδή η μουσική νομίζω πια ακόμη και πολύ η κορυφαίη των κορυφαίων μουσική. Θα μπορούσαμε δηλαδή να λέγαμε και ονόματα τώρα που δεν θα γίνει βέβαια. Σίγουρα είναι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν μια πολύ ωραία ζωή και άνετη ζωή και τώρα νιώθουν κυριολεκτικά άχρηστοι, πεταμένοι στα σκουπίδια. Γιώργο, αισθάνεσαι στις μέρες μας ότι ξέχασες να μεγαλώσεις? Ή κοίτα, αισθάνεσαι ότι μεγάλωσες? Όχι, δεν αισθάνομαι ότι μεγάλωσα. Κουρασμένος νιώθω πολλές φορές. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι μέσα μας πάντα υπάρχει ένα μικρό παιδί που δεν θα φύγει ποτέ. Δηλαδή, όχι ένα μικρό παιδί. Υπάρχει μία ενιαία ηλικία, η οποία ένα μάτι δηλαδή με το οποίο κοιτάζουμε τη ζωή που δεν το βλέπουμε ποτέ να μεγαλώνει. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω. Στα ζάρια και σε χάνουν κάθε μέρα εδώ πέρα. Και σβήνουνε τα ίχνη της αυγής
μεσημέρια τα ξεφτέρια. Και λευρά τις αυλές, παλιά χαμόγελα. Κι οι δρόμοι, κι οι ναρκλόμοι, κι η μοναξιά τόσο πυκνή που δεν μπορείς να περπατήσεις. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω κι αν με γύρεψε τέλο ακόμα στην αλάνα. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω μη με μαζεύεις απ' τον δρόμο ακόμα μάνα. Σε μέρη ξένα, από σένα κι από μένα. Μα εγώ έχω μάθει αλλιώς, σ' ένα χώρο που σπάει την πέτρα έξω από τα μέτρα. Στα μάτια σου πιστεύω μόνο και στην τρέλα την παλιά. Μα εδώ, στην ώρα των φιλιών, στο λέω καθαρά, δεν κάνω πίσω ούτε ένα θύμα. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω κι αν με γύρεψε τέλο ακόμα στην αλάνα. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω μη με μαζεύεις απ' τον δρόμο ακόμα μάνα. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω κι αν με γύρεψε τέλο ακόμα στην αλάνα. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω μη με μαζεύεις απ' το δρόμο ακόμα μάνα. Πάμε λοιπόν τη συνέντευξη με τον Γιώργο τον Σαρή και να μιλήσουμε, να πάμε στη δεκαετία του 80 όταν και εσύ και εγώ ξεκινάγαμε στην Πάτρα. Τι θυμάσαι, το πρώτο σου σχήμα ήταν η Απανεμιά, νομίζω. Στα λαϊκά. Στα λαϊκά, ναι, ναι, μετά, μετά μια, την μια ΠΟΑΤ. Ταβέρνα η Απανεμιά. Δηλαδή τελειώνουν τη χρονιά ΠΟΑΤ που έρχεσαι εσύ. Δηλαδή θυμάμαι τώρα, μου έρχεται εικόνα στο μυαλό που ανεβαίνουμε και δύο την Πανεπιστημίου την Ανηφόρα. Εσύ είσαι καινούριο τότε στην παρέα με κοντό μαλλί και τα λοιπά και συζητάμε. Δεν θυμάμαι τι συζητάγαμε. Ήταν μια, ήταν, δηλαδή τώρα μου ήρθε ξαφνικά η εικόνα. Λοιπόν. Ξαφνικά λοιπόν από τις ΜΠΟΑΤ και από το επαναστατικό τραγούδι και το πολιτικό τραγούδι. Το οποίο υπήρχε βέβαια. Ναι, έτσι. Ανακαλύπτεις τον Γαβαλά και τον Καζατζίδη. Ναι. Ανακαλύπτεις μια καινούργια αλήθεια. Πιο μεγάλη ναι, αλήθεια όταν λέμε ανακαλύπτω, ήταν μια αλήθεια που δεν ήξερα. Εγώ ζούσα στην Κερατσίνη. Δηλαδή όταν βγήκε ο Γυάλινος Κόσμος. Ποια χρονιά είναι, τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Ναι. 70 κάτι, ας πούμε. Mm-hmm. 74, 75. Του Καλδάρα, ναι. Βούηξε όλο το Κερατσίνι, δηλαδή όλη η γειτονιά. Ήταν πυρεώτες, μανιάτες, ας πούμε, που ζούσαν εκεί και τα λοιπά. Ήταν, πώς να σου πω, ήταν εντός σχεδόν ενοχλητικό. Άκουγα ένα Καζατζίδι στο Διαπασόν. Το υπάρχω, ας πούμε, ήταν. Ήταν πιο μετά το υπάρχω. Ναι, εκεί ήταν. Τέλεια δεκαετία του 70 ήταν. Δηλαδή έλεγα, αμάν πάλι αυτό το τραγούδι, ένα τρομερό πράγμα. Η φωνή του Καζατζίδη εκείνα τα χρόνια δηλαδή που ήμουν εγώ 15-18 και τα λοιπά, δεν μ' άρεσε. Εμένα μου άρεσαν τραγουδιστές, μ' άρεσε ο Μπιθικότης ας πούμε από τους παλιούς και οι φωνές όπως ήταν του Νταλάρα, του Πάριου, του Καλατζή, ήταν τέτοιοι και από τις γυναίκες, φυσικά η Μοσχολιού ας πούμε, ξέρω εγώ, που ήταν. Δηλαδή τους άκουγα, αλλά δεν μάθαινα τα τραγούδια. Παρά όλα αυτά, για να κάτσεις να πάρεις μεροκάματα τώρα στην Απανεμιά, γιατί από 400 δραχμές πας στο χιλιάρικο. Όχι, με το που παίρνω την κιθάρα και αρχίζω να παίζω Καζατζίδη, μου αρέσει που τον τραγουδάω. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή αρχίζω και μπαίνω, ας πούμε, μπαίνει στο πετσί. Μπαίνει μου... λίγο στο νόημα. Ναι, μπαίνει στο νόημα. Είναι ο αληθινός τραγουδιστής. Ναι, ήταν και ναι. Και το οποίο πρέπει να πω όμως, ομολογώ ότι παρότι μου άρεσε ο Καζατζίδης συνέχεια και μου άρεσε πολύ, πιστεύω ότι πολύ αργά κατάλαβα. Μπορώ να σου πω τα τελευταία 15 χρόνια πόσο μεγάλος τραγουδιστής ήταν. Δηλαδή πόσο μοναδικά ακουμπούσε στον πόνο των ανθρώπων, του λαού, ας πούμε, της εποχής του.
Λοιπόν, είσαι 19 χρονών και θες να μελετήσεις τραγούδια τώρα, έτσι, για να καταλάβει λίγο η νέα γενιά τι τραβούσαμε εμείς. Γιατί τώρα πατάς ένα κλικ και, όποιο τραγούδι θες, το έχεις σε όποια εκτέλεση θες κτλ. Πού πήγαινες? Στο γνωστό δισκάδικο πάνω από την πλατεία Όλγας, που όμως ήταν μια πολύ ωραία. Δηλαδή και εσύ θα το ένιωθες αυτό. Δηλαδή μπαίναμε μέσα με ενθουσιασμό, ήταν εκατοντάδες δίσκοι στα κουτιά, ας πούμε. Λέγαμε, πω, να, αυτό για να ποιο είναι αυτό. Πω, τρομερό τραγούδι. Βγήκε η Συμπόνια, ας πούμε, το 83. Φτιάξε μας μια κασέτα με αυτό, ναι, με αυτά. Βάλε αυτό, βάλε εκείνο κτλ. Μαζεύαμε 5-6 κασέτες. Κόστιζε κιόλας η κασέτα. Βέβαια. Και θέλαμε παραγγελιά στην κασέτα που χώραγε συγκεκριμένα η Α και συγκεκριμένα η Β. Ναι, ναι. Λοιπόν, η μελέτη σου λοιπόν είναι στο κασετόφωνο. Κασετόφωνο, ναι. Είχα δουλέψει πουλώντας βιβλία πριν πάω στο πανεπιστήμιο και είχα αγοράσει ένα κασετόφωνο. Ένα κασετόφωνο μεγάλο. Και εκεί γινόταν η δουλειά. Μάλιστα. Και δουλεύεις μετά το 81, νομίζω το 81. Θες να περάσεις μερικά μαθήματα και δεν δουλεύεις. Ναι, και δεν δουλεύω. Μια χρονιά δεν δούλεψα. Και μετά. Δηλαδή στο φυσικό που σπούδασες πέρασες μέχρι ποιο έτος? Γιατί τότε εμάς μας περνάγανε. Πήγα κανονικά. Μέχρι το τέταρτο. Ναι. Κανονικά. Έκανα και το τέταρτο έτος. Αλλά. Στο τέταρτο έτος πια. Τα λεφτά ήταν πολλά πια. Δεν ήταν μόνο τα λεφτά. Ήταν πολλή δουλειά. Δηλαδή ήταν δούλευα με τον Μπάμπι Γκολέ στην αποθήκη. Ο Γκολέ τώρα ήταν τότε ένα γνήσιος λαϊκός καλλιτέχνης, ας πούμε, στο ρεμπέτικο, που έπρεπε, δηλαδή ήθελε μια σοβαρότητα και προσπάθεια να είσαι, να μπορείς να σταθείς, ναι. Παρά το ψώνιο που μπορεί να έχει ο καθένας και εγώ, ότι εντάξει ήμουνα... Φοβερός. Ναι, γι' αυτά, όπως και να είναι, υπήρχε ένα δέος. Τι σχολείο ήταν για σένα ο Γκολές, τι έμαθες από αυτόν? Πολλά. Δηλαδή, εγώ αυτά που έκανα ο Γκολές, αυτά τα τραγούδια που έλεγε, δεν μπορούσα να τα πλησιάσω. Αλλά πάντα προσπαθούσα. Δηλαδή, τα γυρίσματά του πήγαινα σπίτι μετά. Γιατί ήταν ένας γνήσιος ρεμπέτης, ο οποίος δεν μιμόταν τους παλιούς ρεμπέτες. Είχε μια δική του σφραγίδα πάνω στο ρεμπέτικο που ήταν μοναδική. Δουλέψαμε 2 σεζόν με τον Μπάμπι. Mm-hmm. Και την επόμενη χρονιά μετά. Έφυγαν τα παιδιά από την Πάτρα. Εμείς. Θα πάμε στην επόμενη χρονιά. Ναι. Είναι να παίξουμε τώρα το «Γι' αυτό σ' αγαπώ», ένα τραγούδι που έγραψε και το στίχο και τη μουσική. Πόσο σημαντικό είναι όταν ταιριάζει και έχεις ένα μεγάλο στίχο και να ταιριάζει εμένα, μου αρέσει, θεωρώ μεγάλη και τη μουσική. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε πάνω σε ένα καράβι σε μια μέρα φοβερής θλίψης, ανεξήγητης θλίψης. Για μένα, ναι, που δηλαδή δεν μπορούσα να κάνω οτιδήποτε άλλο εκτός από το να μαζέψω τα πράγματά μου από την Αθήνα και να φύγω. Μπήκα σε ένα καράβι και έφυγα, κυριολεκτικά, χωρίς προορισμό. Ήταν ένα καράβι άγονης γραμμής που δεν ξέρω που έφτασε μετά από 15-20 ώρες. Και εκεί επάνω στο κατάστρωμα άρχισαν να μου έρχονται τα στιχάκια ένα-ένα. Όταν μάζεψα το τραγούδι και το έφτιαξα σαν αυτό που είναι, στην αρχή σκέφτηκα ότι να έχει ένα ύφος pop. Ήταν καλοκαίρι και τα λοιπά. Μόλις επιχείρησα να του βάλω μουσική pop, δεν μου γέμιζε το μάτι με τίποτα. Μετά από λίγες μέρες σκέφτηκα ότι το στιχάκι ήταν αρκετά γεμάτο και πολύπλοκο σε λέξεις και σε νοήματα και σε εικόνες και αισθήματα, που έπρεπε η μουσική να είναι μια απλή λαϊκή μουσική. Και το έκανα αυτή την απλή... όμορφη μουσική του Χασάπικου, ας πούμε, και έγινε αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι δισκογραφήθηκε το 1996, έτσι. 97, ναι, 97. 96 γράφηκε. Βλέποντας ένα τόσο ωραίο τραγούδι στο YouTube, έχει 300.000 views. Πώς χαρακτηρίζουμε τώρα στις μέρες μας μια επιτυχία, με πόσα... Γιατί κοίτα, δεν έχει 300.000. Βλέπουμε μερικά. Έχει πολύ παραπάνω. 280. Αυτά είναι, μην ξεχνάς ότι υπάρχουν βίντεο τα οποία σβήνονται από τις εταιρείες και τα λοιπά. Και είναι. Δηλαδή, πολλές φορές και το Φύσκο τη Βορειά τα βλέπω να έχουν 1 εκατομμύριο, μετά να χάνονται, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Εκεί πες, 300 να είναι 400. Και βλέπουμε κάποια άθλια τραγούδια με εκατομμύρια στις μέρες μας. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει αληθοφάνεια της αξίας του τραγουδιού στα views που διαβάζουμε στο YouTube? Όχι, δεν υπάρχει, εντάξει. Νομίζω είναι γνωστό αυτό. Νομίζω ότι και καλλιτέχνες και μικρές εταιρείες που προσέχουν τέλος πάντων τις δουλειές κάποιων καλλιτεχνών έχουν τον τρόπο και αγοράζουν views
Τώρα πώς γίνεται αυτό, δεν έχω παίξει αυτό το παιχνίδι, δεν το ξέρω. Αλλά δεν γίνεται μόνο σε εμάς. Δηλαδή, εδώ βλέπεις αλβανικά τραγούδια και έχουν 1 δισεκατομμύριο views, ας πούμε. Και λες 1 δισεκατομμύριο τώρα σε ένα χρόνο πώς έγινε αυτό. Τέλος πάντων. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι παλιά. Που εντάξει, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος με την αγορά να επιβεβαιώνεται ή όχι ένα τραγούδι. Αλλά σε μια στιγμή τέλος πάντων που καλώς ο κόσμος είχε κάποια χρήματα για να ξοδεύει για να αγοράσει κάποιο δίσκο, ήταν πολύ πιο έγκυρο να βλέπεις τις πωλήσεις των δίσκων. Ναι. Δηλαδή κάποιος πονούσε ένα τραγούδι και πήγαινε και το αγόραζε. Πάμε λοιπόν να παίξουμε αυτό το τραγούδι που έγραψε πάνω στο πλοίο. Γι' αυτό σ' αγαπώ. Επειδή η λογική τελειώνει εκεί που αρχίζεις εσύ και με ένα σουάκι, όλα γκρεμίζονται και πάλι χτίζονται απ' την αρχή και όλα τα αστέρια και οι γαλαξίες χορεύουν μέσα μου ως το πρωί. Γι' αυτό σ' αγαπώ. Επειδή χαράζεις καινούργιες πληγές στο κορμί μου και γίνομαι χώμα, σάρκα και αίμα και γίνεσαι εσύ η ψυχή μου. Κι άγρυπνες νύχτες φεύγουν πέρα μακριά απ' τη ζωή μου, γι' αυτό σ' αγαπώ. Και επειδή υπάρχουν τόσες χιλιάδες επειδή, για να σου πω, και μόνο στα χέρια σου νιώθω, μα το ποιος εγώ, κι όπου κι αν ψάξω στο μυαλό μου τις φωνές, εσένα να βρω. Σ' αγαπώ, γι' αυτό σ' αγαπώ, γι' αυτό σ' αγαπώ, γι' αυτό σ' αγαπώ. Γεμίζεις πουλιά και χρώματα κάθε στισί μου και ένα τυφλός ανάβει ένα φως να δει βαθιά μες στη συνείδησή μου και δεν μου μείνει ούτε μια ντροπή να φτύσω απάνω της μόνη τη δύναμή μου, γι' αυτό σ' αγαπώ. Και με σκορπάς και με μαζεύεις στο ψαράδο τα δίχτυα τις βραδιές και στις φυσαρμόνικας τις νότες τις πιο σκληρές, τις πιο τρυφερές κι οι χαρές μου όλες βγαίνουν στα πεζοδρόμια γυμνές. Γι' αυτό σ' αγαπώ. Και επειδή υπάρχουν τόσες χιλιάδες επειδή, για να σου πω, και μόνο στα χέρια σου νιώθω, αν το ποιος εγώ, κι όπου κι αν ψάξω στο μυαλό μου τις γωνιές, εσένα θα βρω. Γι' αυτό σ' αγαπώ. Γι' αυτό σ' αγαπώ. Πάμε λοιπόν σε αυτό το αφιέρωμα με τα τραγούδια του Γιώργου Σαρή και θέλω να ρωτήσω, Γιώργο, ξέρω ότι διαβάζεις ποίηση. Πόσο ρόλο παίζει σε ένα στιχουργό, παύλα συνθέτη, καλλιτέχνη η ασχολία του και το διάβασμα Έλληνες ποιητές ως επιτοπλίστων ή και ξένους? Όχι, όλοι. Νομίζω ότι, όχι ότι έχω... δεν είναι δυνατόν κάποιος να έχει ολοκληρωμένη εικόνα της παγκόσμιας ποίησης, αλλά έχω διαβάσει πολύ και ισπανική ποίηση και γαλλική ποίηση. Λατινοαμερικάνικη πάρα πολύ. Δηλαδή, ο πρώτος ποιητής από τους ξένους ποιητές που με μάγεψε ήταν ο Νερούντα.
Δηλαδή θυμάμαι εκείνη την έκδοση ένα κόκκινο βιβλιαράκι με τα πράσινα φύλλα μέσα που ήταν δεν νομίζω ότι μπορούσα να κοιμηθώ ένα βράδυ μετά τα 17 μου χωρίς να ρίξω μια ματιά στο Νερούντα. Πολύ σημαντικό το διάβασμα. Νομίζω ότι δεν γίνεται να είναι κάποιος να γράφει γραφιάς λογοτεχνίας χωρίς να διαβάζει. Δηλαδή είναι... Μα δεν είσαι γραφιάς λογοτεχνίας, είσαι ποιητής, στιχουργός. Ναι, αυτό εννοώ. Και στιχουργός ή πεζογράφος mm-hmm. που να μην ασχολείται με τη λογοτεχνία σε όλο το εύρος της. Δηλαδή είναι τα τουβλάκια μας, τα δομικά υλικά. Καλά, είναι, μην το λέμε εμείς οι λέξεις. Αυτό τώρα. Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, πιστεύεις ότι θα διάβασε ποιήση? Δεν ξέρω. Ο Τσιτσάνης? Δεν το αποκλείω. Και δηλαδή και να μην διάβαζε ποιήση, ό,τι άρπαζε το αυτί του και οι άνθρωποι που σχετιζόταν, δεν το ξέρω, δεν ξέρω την ιστορία τους, τι έκαναν, αλλά εντάξει ήταν και άλλα, δηλαδή πολύ πιο απλές οι μορφές. Νομίζω ότι τώρα είναι, όσο προχωράει η ζωή πηγαίνουμε από το πιο απλό στο πιο σύνθετο. Οι πληροφορίες πολύ περισσότερες, δεν γίνεται να έχεις δίπλα σου ας πούμε όλο αυτό το κήπο ας πούμε με τις εκφράσεις, τις λέξεις, τα αισθήματα, όλη αυτή την ομορφιά και να μην... Την προσέχεις να μην μαζεύεις κάτι ας πούμε για να πάμε στην να το καταλάβεις. Να πάμε στην δεκαετία του 80 πάλι, έτσι ιστορικά που κάνουμε αναδρομή στην πορεία σου. Λίγο πριν ξεκινήσεις το χάραμα και λίγο πριν κάνουν την επιτυχία τα παιδιά από την Πάτρα, φεύγεις από την Πάτρα. Ναι. Και πας... Στη Γενέβη. Έμεινα μια χρονιά εκεί. Έκατσε καλή δουλειά εκεί πέρα. Ναι, ήταν μια πολύ όμορφη, εύκολη χρονιά. Εύκολη ζωή όλα. Ευτυχώς εκεί. Συνάντησα ένα κορυφαίο μουσικό, Έλληνα. Ποιον? Ήταν ο Γιώργος ο Μπερνάρδος, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή μέσα στους 4 συνθέτες της γαλλικής Virgin, νομίζω. Δεν είμαι και σίγουρος για την εταιρεία. Αλλά κάνει μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό σαν συνθέτης. Αυτός τότε λοιπόν στις εκλογές, δηλαδή το 85 που γυρίσαμε στην Ελλάδα, και αυτός και εγώ για να ψηφίσουμε. Και εγώ σκεφτόμουν να συνεχίσω να μένω στην Ελβετία και μου λέει μην το κάνεις αυτό. Εδώ θα είναι όλα εύκολα, αλλά στο τέλος της διαδρομής δεν θα ξέρεις ποιος ήσουν. Πήγαινε στην Ελλάδα, μείνε εκεί, συγκρούσου με αυτούς που είναι να συγκρουστείς, τουλάχιστον όταν τελειώσει η διαδρομή να ξέρεις τι έκανες, τι μπόρεσες και τι άξιζες. Μέχρι ποιο σημείο μπορούσε να φτάσεις, όχι να λες άμα εγώ τότε θα ήμουνα και θα τους είχα... Αυτό που λένε όλα τα περισσότερα μεγάλα μπουζούκια που τους έφαγε η Αμερική, που λένε αν ήμουνα στην Ελλάδα, εγώ θα είχα κάνει κτλ. Πόσο μάλλον καλά τα μεγάλα μπουζούκια ήταν και μεγάλα μπουζούκια τουλάχιστον. Αλλά υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δεν είναι τίποτα, λέει άμα ήμουν εγώ θα τον είχα αλλιώς τον Καζατζίδη. Αλλά... Το έχω ακούσει αυτό. Ναι. Οπότε γυρίζεις. Και είναι ευτυχή συγκυρία τώρα το ότι τα παιδιά από την Πάτρα έχουν κάνει την επιτυχία τους το 84 και έχουν φύγει από την Πάτρα, ναι, αφήνοντας ένα κενό το οποίο πάτε εσύ ως Μπέκος και ο Παρασκευόπουλος, μια πολύ δεμένη παρέα mm-hmm. και αναπληρώνεται κατά κάποιο τρόπο το κενό της δύναμης των παιδιών από την Πάτρα. Τώρα το αν ήταν κενό ή δεν ήταν κενό είναι μια άλλη κουβέντα. Ήταν ένα μεγάλο κίνητρο. Δηλαδή εμείς προσπαθούσαμε να κάνουμε, συγγνώμη, κάτι σαν και αυτό που είχαν κάνει τα παιδιά από την Πάτρα, που είχατε κάνει εσείς. Mm. Δηλαδή όχι να μιμηθούμε, αλλά ξεκινώντας από τη βάση του παλιού λαϊκού τραγουδιού να κάνουμε κάτι που να δείξουμε ότι και εμείς μπορούσαμε να ακολουθήσουμε ένα δρόμο, ότι είχαμε ένα δρόμο δικό μας. Για να το κάνετε αυτό λοιπόν, βρίσκεστε μια παρέα, ένας πυρήνας στην αρχή, με τον Δημήτρη τον Σμπέκο. Και τον Δημήτρη Παρασκευόπουλο. Ναι. Όπου δεν υπάρχει αυτό το μοναχικό, αυτή η μοναχική μελέτη που γίνεται στις μέρες μας. Πιστεύω από όλους τους μουσικούς τους Έλληνες. Ναι. Σπάνια να βρεις στις μέρες μας δεμένα συγκροτήματα που και αυτά στις μέρες μας κλείνουν ένα στούντιο για 3 ώρες να βρεθούν μεταξύ τους να κάνουν μια πρόβα. Δηλαδή, την εποχή του ίντερνετ είναι και η ζωή των μουσικών και των καλλιτεχνών κατά μόνας είναι, πιστεύω. Όχι, τότε ήμασταν φοιτητές, βρισκόμασταν όλη την μέρα μαζί. Μαζί πηγαίναμε στο γνωστό δισκάδικο που είπαμε προηγουμένως και ακούγαμε τα τραγούδια και όταν διαλέγαμε τέλος πάντων τι μας άρεσε,
Πηγαίναμε σε κάποιο σπίτι και καθόμασταν. Τα περνάγατε με παρτιτούρα, όχι κατά προσέγγιση. Όχι, όχι, όχι. Με τα αυτή. Με τα αυτή. Με ναι. πολλά τεράστια λάθη, βέβαια. Έτσι, τώρα που σκέφτομαι. Όχι, εγώ... γιατί ο Παρασκευόπουλος ήταν αρκετά καλός μουσικός και πιστεύω ότι ήταν. Τα πέρναγε ακριβώς. Αρκετά πιστά, ναι, ήταν πιστά. Δηλαδή. Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά τότε μας φαινόταν ότι ήταν. Στις μέρες μας αυτή η παρέα σου λείπει. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, μου λείπει όλη η ατμόσφαιρα καταρχάς. Έτσι. Μου λείπει και η συλλογική δουλειά. Και πέρα από αυτό, νομίζω ότι εκεί ήταν ένα κομβικό σημείο για τον τρόπο που γίνονται τα τραγούδια και για τον τρόπο που περπατάει το λαϊκό τραγούδι. Μπαίνουμε δηλαδή αμέσως μετά τη δεκαετία του 90, μπαίνουμε στην εποχή της οθόνης. Ναι. Του ίντερνετ, αργότερα του κινητού τηλεφώνου και αργότερα του τάμπλετ και πάει λέγοντας. Οπότε εκεί ο κάθε άνθρωπος νιώθει ότι είναι αυτάρκης και επαρκής μόνος του αυτός και η οθόνη του και ακούει, γράφει, ναι. Μιλάει με τον εαυτό του, αυτοφωτογραφίζεται, αυτοδημοσιεύει. Δηλαδή γίνεται μια αναπαραγωγή του εαυτού του και ξεκόβει σιγά σιγά από τον περίγυρο. Το ίδιο και στη μουσική. Μη φτάνουμε ακόμα στη δεκαετία του 90 και όταν γίνανε ζυγζάκ και τα λοιπά. Όχι, θέλω να σου πω ότι φεύγει το στοιχείο της παρέας, όπου κάθεται μια παρέα μουσικών δημιουργών, συνεργατών, ανταλλάσσουν, κάνουν μια κουβέντα και για τον πόνο τους, έτσι, γιατί λέμε τα προβλήματά μας, και μετά τα βγάζουμε στο τραγούδι. Είτε, ναι. είτε παίζοντας κάποιο λαϊκό. Το 85 έχεις γράψει τραγούδια. Όχι κάτι σημαντικό. Θυμάμαι ότι στο δηλαδή πρώτο... ο πρώτος σου στίχος τι έλεγε, πρώτος, δεύτερος στίχος. Δεν τα θυμάμαι. Μέτρια πράγματα. Ναι, ναι. Πώς έμαθες να γράφεις. Δεν έδινα ιδιαίτερη σημασία στο... Δηλαδή έγραφα μόνο για τον εαυτό μου αναπαράγοντας μια ποίηση όπως την καταλάβαινα εγώ. Ναι, πέταξες όμως και πολύ πράγμα, έτσι. Ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα δεις το 90%, 95% είναι πεταμένο. Ναι, σίγουρα. Έτσι. Τα τετράδια υπάρχουν βέβαια, αλλά είναι. Γιατί. Είναι εκεί. Και υπήρξαν και σημαντικά παίρνω πράγματα. Παίρνω σχεδόν κάθε μέρα μηνύματα από νέους στιχουργούς και μάλιστα τώρα τελευταία μου λένε: αν θες να γνωρίσεις την καινούργια Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, στείλε ναι. εδώ και πράγματα απίστευτα τα οποία. Και υπερβολικά. Ναι, είναι υπερβολικά. Υπερβολικά, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Γιώργος Αρή, εσύ που έγραψες το να μου γράφεις που θα παίξουμε τώρα. Ξαναπες το πόσα στιχάκια, το 99% τα πέταξες. Ναι, βέβαια. Έτσι. Και, κοίταξε να δεις. Επειδή, ας πούμε, λέγοντας τώρα, μιλώντας για την ποίηση, δεν ξέρω αν έχεις δει καμιά φορά στα βιβλιοπωλεία που λέει γυμνάσματα, δοκιμές, σε φέρεις, ας πούμε, ξέρω εγώ και αυτά. Δηλαδή, οι ποιητές διάβαζαν και έγραφαν ακατάπαυστα, που ξέραν ότι ποτέ δεν θα δημοσιευθούν. Ίσως. Μια και έτσι. Μιλάμε για τις... Και από αυτές τις δοκιμές και τα γυμνάσματα και το καθημερινό μανιώδες γράψιμό τους βγαίναν αυτά που λέγανε αυτό το κρατάω και το βάζω στην άκρη. Μάλιστα. Τα οποία και από αυτά στους στιχουργούς τα περισσότερα είναι... Στις μέρες μας τώρα, για να γράψεις κάτι, έχεις μπει στον πειρασμό να χρησιμοποιήσεις την εύκολη λύση που χρησιμοποιούν πολλοί σημερινοί στιχουργοί για να φτιάξουν τη ρήμα, την ομοιοκαταληξία, μπαίνουν στο ίντερνετ. Και σου βγάζει 40, 50, 100 λύσεις. Κάποια στιγμή είχα πάρει και εγώ ένα βιβλίο με τέτοιο, αλλά ήταν δηλαδή, τόσο χάσιμο χρόνο που... Και... Δηλαδή σταμάτησα να το κάνω, καταρχάς δεν με βοηθούσε και σε κάτι. Δηλαδή μετά από τόση επαφή με τη δουλειά, με το γράψιμο τέλος πάντων, ήταν όλες οι ρήμες αυτές υπήρχαν στο μυαλό μου. Τώρα άμα κολλήσει και το μυαλό κανένας δεν πειράζει, αλλά το θέμα είναι να μην βγαίνει, μην δίνει βάση δηλαδή. Ας μην έχει και καν ρήμα, δεν πειράζει. Ναι. Πάμε να παίξουμε τώρα ένα τραγούδι που έγραψες για το στρατό, ας πούμε. Ήταν η απάντηση στα παιδιά από την Πάτρα το να μου γράφεις στο Πίκρανο στο Φαντάρο. Όχι μόνο. Όχι, γιατί έχει πίεση το δικό σου. Το Πίκρανο στο Φαντάρο είναι ποια χρονιά, είναι πολύ παλιό. Πίκρανε στο Φαντάρο. Είναι ο πρώτος δίσκος με τα δικά μας τραγούδια. Στίχη Κλέωνας Γρηγοριάδης, 1986. 86. Εμείς το 89 κάνουμε το Απολύωμε. Ναι. Το 88 κάνουμε την Περιπολία, ένα άλλο πολύ ωραίο. Πάλι με στρατό. Ναι, και τα δύο πραγματικά πολύ όμορφα τραγούδια, αληθινά. Έτσι. Και με το να μου γράφεις έπρεπε να είναι κάτι παραπάνω, να μην είναι... Πάλι ένα πότε απλό... το κάνατε το να μου γράφεις. Το να μου γράφεις είναι το 97, κυκλοφοράει και δεν είχε σχέση με το στρατό. Δηλαδή ο στρατός ήταν μια εικόνα που τη χρησιμοποιούσα για να πω το τι όμορφα εκεί έξω. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν η στιγμή που
που, ο άνθρωπος που νιώθει εγκλωβισμένος μέσα σε ένα κύκλο πραγμάτων που τον πιέζουν και σκέφτεται το έξω από αυτό. Το έξω από τη λογική, έξω από το, από το κουτί. Να μου γράφεις. Κι εγώ στο θάλαμο μπροστά μετράω τ' άστρα. Γύρω μου σιωπή και εσύ πατρίδα μοναξιά ντυμένη στ' άστρα. Θάλασσες φιλιά απ' τη ραγή σματιά κυλάνε και εκεί στου τοίχου το καρφί κρέμα όσα με κρατάνε. Και αν σου γράφω απόψε είναι που θέλω ξαφνικά να τρέξω. Τι όμορφα εκεί έξω. Να μου γράφεις όσο πιο συχνά μπορείς. Να μου γράφεις όσο πιο συχνά. Όσο πιο συχνά μπορεί να μου γράφεις, όσο πιο συχνά μπορεί. Βραδιά ουρλιάζουνε τα φορτηγά, κρύο και μπάζει. Πέρασα τη νύχτα αυτή την πιο σκληρή σκοπιά μέσα στα γιάζι. Μου παίρνουνε τα αυτιά φωνές παιδιών που τραγουδάνε. Όμως πιο πέρα στα φρικτά τα μπαρ για ποιο Χριστό μιλάνε. Και αν σου γράφω απόψε είναι που θέλω ξαφνικά να τρέξω, τι όμορφα εκεί έξω, τι όμορφα εκεί έξω. Να μου γράφεις όσο πιο συχνά μπορείς, να μου γράφεις όσο πιο συχνά μπορείς. Να μου γράφεις όσο πιο συχνά μπορείς. Να μου γράφεις όσο πιο συχνά μπορείς. Πάμε λοιπόν, Γιώργο Σαρή, να μιλήσουμε για τη δημιουργία του συγκροτήματος ZigZag. Εκείνους τους πρώτους δίσκους που γίναν στους αδερφούς Φαλιρέα. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο, όπως όλες οι εταιρείες, έχοντας οι αδερφοί Φαλιρέα σαν πρώτο όνομα εμάς, θέλουν να φτιάξουν όμως ένα backup. Μήπως εμείς δεν τραβάμε άλλο, μήπως δεν έχουμε έμπνευση. Να ρίξουν μια ακόμα ζαριά, ναι, μήπως ναι, το backup τους πάει καλύτερα. Ναι. Δεν σας πάνε καλά όμως οι δύο πρώτοι δίσκοι. Όχι, δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, ίσως να μας βοήθησαν σαν εμπειρία ή και στη δουλειά στην Πάντρα, στο Χάραμα. Οι δίσκοι. Ναι. Ναι. Όπου αλλά έχει μοιραστεί το πράγμα στους δίσκους εκείνους. Όχι, εκεί δεν ξέραμε καν, δεν είχαμε εικόνα και εμείς στο μυαλό μας πώς είναι ένα λαϊκό συγκρότημα και είχαμε σαν φιλικές συμμετοχές τη Χρυσούλα Δε Χριστοπούλου και τον Χρήστο Στυλιανέα. Δύο πολύ καλούς λαϊκούς τραγουδιστές. Ο Στυλιανέας είπε κάποια καζατζηδικά, ας πούμε, τραγούδια. Εμείς είπαμε κάποια παλιά λαϊκά και τρία, νομίζω, δικά μας καινούργια τραγούδια, που άλλωστε αυτό ήταν ο σκοπός ο δικός μας, ήταν να κάνουμε
δικά μας τραγούδια, να μην κάνουμε. Ναι. Δηλαδή, ξέραμε ότι οι επαναλήψεις δεν μας, και δεν μας κάλυπταν συναισθηματικά, ας πούμε, καλλιτεχνικά, αλλά δεν ήταν και το καλύτερό μας. Και έτσι κάνουμε, γίνεται ο πρώτος δίσκος με δύο καινούργια τραγούδια. Ονομάζεστε Ζιγζάκ, έτσι. Ζιγζάκ από το Χάραμα της Πάτρας. Από το Χάραμα της Πάτρας. Η ονομασία τίνος είναι. Είναι του Φαλιρέα. Είναι... Εμείς σκεφτόμαστε διάφορα ονόματα. Όπως. Νυχτερινοί επισκέπτες. Ναι, ήταν έτσι. Ρομάντζα, ας πούμε. Λοιπόν, ο Φαλιρέας στην ονομασία πάντως έπεσε Διάνα. Ναι, έτσι. Μας έφερε το εξώφυλλο και λέει. Πάντως επιτυχία δεν γίνεται πανελλήνιας. Βέβαια ήταν ένα όνομα που το συζητάγαμε για εμείς, έτσι, αλλά. Πανελλήνιας εμβέλειας δεν γίνεται, ώσπου έρχεται ο κρουστός Δημήτρης Κατσαρός, ναι. Ο οποίος είναι και έξυπνος και φοβερός μάνατζερ. Ναι, και με τρομερό πάθος και πίστη ότι αυτό που είχε στο μυαλό του και που έβλεπε σε εμάς, ναι. Μαζί με τέταρτον αυτόν, ας πούμε, στην ομάδα. Ο Δημήτρης έρχεται στο 86. Έρχεται και μας λέει ότι θα κάνουμε ένα γκρουπ που θα είμαστε τέσσερα άτομα μπροστά. Βγαίνουμε από την ορχήστρα δηλαδή και βγαίνουμε πάνω στη σκηνή όρθιοι τέσσερις άνθρωποι μπροστά. Θα βρούμε ένα τρόπο πώς θα είναι η εμφάνισή μας. Θα λέμε λαϊκά τραγούδια. Και θα γίνει χαμός. Δηλαδή ήταν ότι το πίστευε 100% ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μας αγαπήσει ο κόσμος. Ο Δημήτρης έκλεινε και όλες τις δουλειές. Δηλαδή ήταν και ο μάνατζερ. Ναι, από εκεί και πέρα, ναι. Από τη στιγμή και μετά δηλαδή που ερχόμαστε στην Αθήνα και δουλεύουμε με την Γλυκερία και τον Γιώργο Μητσάκη. Ναι, άρα η επιτυχία του συγκροτήματος πόσο τις εκατό οφείλει. Εντάξει, εσείς είστε οι καλλιτέχνες, οι ποιητές, οι τραγουδιστές κτλ. Πόσο τις εκατό είναι στο Δημήτρη τον Κατσαρό. Είναι οι αριθμοί, δεν χωράνε σε αυτά. Αν δεν υπήρχε ο Κατσαρός, θα κάνατε επιτυχία. Δεν μπορώ να το ξέρω. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Δεν μπορώ να σου πω. Ίσως όχι, δεν ξέρω. Λοιπόν. Ή να, μπορεί να, δηλαδή, άμα το σκεφτείς, ας πούμε, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Με τη διαλεκτική της ζωής, ας πούμε, θα τρώγαμε τα μούτρα μας μια-δυο φορές και άμα αντέχαμε και μέναμε μαζί, κάτι παραπάνω θα κάναμε. Ναι. Τώρα, πόσο μακριά θα φτάναμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Λοιπόν, το 87 κατεβαίνετε Αθήνα, δεν έχετε ακόμα επιτυχία. Το 87, τι εννοείς? Κατεβαίνετε Αθήνα και δουλεύετε με το Μητσάκη και την Γλυκερία. Ναι, στην όμορφη νύχτα. Έχετε επιτυχία, τραγούδι. Α, όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου. Τίποτα. Ναι. Λέγαμε το Μίλη Πιθύψη που θα χαθώ. Που ήταν ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Παρασκευόπουλου. Ναι, ένα δεν μία... το ξέρω. Πολύ ωραίο τραγούδι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και το Ζιγζάκ που είχε γράψει ο Σμπέκος του... με το στιχάκι του Γιάννης Καρύμπα. Ναι. Έλα να μου δείχνεις το προφίλ σου το Ζιγζάκ. Και βγαίνουμε πρώτη συναυλία στο θέατρο Βράχων. Όχι, θέλω να μου μιλήσεις για την όμορφη νύχτα του 87. Ναι, με την Γλυκερία πάλι. Πώς διασκέδαζε ο κόσμος. Και την εμπειρία σου δίπλα από έναν τεράστιο Έλληνα παρακαταθήκη στον πολιτισμό, Γιώργο Μητσάκη. Γιώργο Μητσάκης. Νομίζω ότι ήταν δύο τεράστιοι. Δεν ξέρω αν τότε είχα εικόνα και άποψη. Εννοείται και η Γλυκερία. Για το πόσο τεράστια ήταν η Γλυκερία, έτσι. Τραγουδίστρες της Ελλάδας, ναι, έτσι. Η Γλυκερία είχε τρομερή επιτυχία εκείνη την εποχή. Εκείνα τα χρόνια ήταν σάρωνε κυριολεκτικά. Και ο Γιώργος Μητσάκης, τι να πεις για τον Γιώργο Μητσάκη, είναι ένας λαϊκός δημιουργός τόσο γνήσιος που και ο ίδιος ίσως να μην καταλάβαινε τη γνησιότητά του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε τον πόνο του, των απλών ανθρώπων της φτωχογειτονιάς και το έκανε νότες και λόγια, ήταν στιχουργός, λαϊκός στιχουργός που έδινε και σε άλλους όπως το ξέρεις, ήταν ένας άνθρωπος και ένας λεβέντης ο οποίος μέχρι τον καιρό που πέθανε νομίζω ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στεκόταν όρθιος. Βράχο. Ένας όμορφος, ναι, μπράβο, ένας βράχος, ας πούμε, πραγματικός και ένας μάγκας ο οποίος δεν σήκωνε και πολλά. Και όταν του τη βγήκε κάποιος μουσικός μια μέρα στο Παρίσι. Α, για πες μου την ιστορία. Μιλάγατε κάτι συνδικαλιστικό, ναι, εσείς. Όχι συνδικαλιστικό, μιλούσαν για μουσική. Ναι. Και ήρθε και ο Μητσάκης, ας πούμε, τον οποίο εμείς το βλέπαμε με δέος, ας πούμε, ειδικά. Ναι. Αλλά ήταν ένας βιρτουόζος βιολιστής τότε. Ας μην πούμε ποιος. Φυσικά δεν θα πούμε. Ναι. Ξέρεις, από τους μουσικούς που. Που λέγαμε τώρα ότι μέσα στο μυαλό τους νομίζουν ότι ποιος Παγκανίνη τώρα, ας πούμε, ναι. Και ποιος Μητσάκης. Που στην πιάτσα δεν υπάρχει αυτός ο μουσικός πια. Όχι, όχι. Έχει τελειώσει. Και ξαφνικά γυρνάει στο Μητσάκη και του λέει: Εσύ μην μιλάς γιατί δεν είσαι μουσικός. Εμείς παγώνουμε. Ο Μητσάκης χωρίς δεύτερη κουβέντα κάνει έτσι το παντελόνι και τραβάει ένα μαχαίρι τέτοιο. Και τον κολλάει στον τοίχο, παπ! Και του καρφώνει το μαχαίρι εδώ, ας πούμε, δίπλα στο αυτή.
Αυτός δεν ξέρω τώρα, λιποθύμησε. Έμεινε όρθιος, δεν έμεινε. Καθάρισε με τον παλιό. Η ιστορία είναι ότι το έλεγα στη γυναίκα του αυτό του Γιώργου Μητσάκη πριν από 1-2 χρόνια. Και μου λέει: μα είναι δυνατόν ο Γιώργος μου έκανε τέτοιο πράγμα. Αλλά το έκανε. Καθάρισε με τον τρόπο που ξέραν να καθαρίζουν οι παλιοί. Λοιπόν, έχεις διαλέξει να μας πεις ένα τραγούδι. Τα χίλια γράμματα που είναι σε μουσική του συνοδοιπόρου σου, του Δημήτρη του Δημήτρη Τουσμπέκου. Τουσμπέκου, ναι. Στίχη δική σου, μιλάει για έναν έρωτα ενός Αθηναίου, μια Θεσσαλονικιά, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, λοιπόν. ένα τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το είπαν οι αδερφοί Κατσιμίχα, το είπε υπέροχα ο Πάνος. Και να σου πω την αλήθεια, τότε δηλαδή από αυτό καταλαβαίνω πόσο πολύ τρέχαμε τότε, ούτε καν. Δεν είχα ασχοληθεί με το να πάω στο στούντιο που ήταν μεγάλη μας τιμή, ας πούμε, που δύο τόσο... Δεν πήγες καν στο στούντιο όταν τραγουδήσαν οι Κατσιμιχαίοι. Εντάξει, το άκουσα μετά, αλλά δεν πήγα. Πώς να σου πω, δεν θυμάμαι, δηλαδή τρέχαμε τόσο πολύ που απλώς χάρηκα που είπαν ο Χάρης και ο Πάνος στο τραγούδι μας. Ενώ κάναμε και παρέα τώρα μετά. Μου δίνεις έναυσμα για την επόμενη ερώτηση, την επόμενη ενότητα. Πάμε τα χίλια γράμματα. Θεσσαλονίκη μου γυρίζω πάλι, σ' ένα σου μπαρ φτιάχνω κεφάλι. Για αυτά τα μάτια τα γλυκά της χείλη, τα χίλια γράμματα που είχα στείλει. Κι ακόμα σε θυμάμαι, ακόμα σ' αγαπά. Για σένα δεν κοιμάμαι, για σένα έρωτα. Ακόμα σ' αγαπώ και ακόμα σε θυμάμαι, ακόμα σ' αγαπά. Για σένα δεν κοιμάμαι, για σένα ακόμα σ' αγαπώ. Θεσσαλονίκη μου κοντεύει χρόνο, μ' έχει ξεχάσει κι είμαι μόνο. Στην παραλία ως στην Περαία, στ' άσπρο σου φόρεμα ήσουν ωραία. Κι ακόμα σε θυμάμαι, ακόμα σ' αγαπά. Για σένα δεν κοιμάμαι, για σένα έρωτα. Ακόμα σ' αγαπώ και ακόμα σε θυμάμαι, ακόμα σ' αγαπά. Για σένα δεν κοιμάμαι, για σένα έρωτα. Ακόμα σ' αγαπώ. Πήρα αφορμή από την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε και θέλω να σε ρωτήσω, μήπως το 88, 89, 90 τα πολλά λεφτά, η δόξα, σας φέραν μια επαρσή? Σας φουσκώσαν τα μυαλά? Γιατί μου λες τώρα έδωσε ένα τραγούδι στους αδερφούς Κατσιμίχα και δεν πήγες καν στο στούντιο. Δεν ήταν έπαρση, ήταν ένα ακατάπαυστο τρέξιμο. Δηλαδή πρέπει να κάναμε χωρίς καμία υπερβολή 400 εμφανίσεις στις 360 μέρες του χρόνου. Μπορεί να λέω και λίγες. Δηλαδή υπήρχαν μέρες του χειμώνα που παίζαμε σε κάποιο μαγαζί νυχτερινό και ταυτόχρονα κάναμε χορούς σε άλλα δύο μαγαζιά.
Το καλοκαίρι φυσικά έφευγε σφαίρα με συναυλίες και με εμφανίσεις και ήταν, δεν υπήρχε καιρός, δεν έπαιρνες ανάσα, στούντιο, οι επαφές, οι τηλεοράσεις και όλα αυτά. Οπότε απλώς χάρηκα, άκουσα το τραγούδι, με το Χάρη και με τον Πάνο ήμασταν φίλοι τότε, ειδικά ο Πάνος που είναι και πιο... Νομίζω τραγουδήσα και κάτι ακόμη δικό σας. Ήρθε ο Χάρης ένα βράδυ έτσι πιωμένος, κάναμε τη μίξη τότε στο Ήρεμα δεν είμαι τρομοκράτης. Ναι. Και λέει ρε παιδιά μου επιτρέπετε να μπω μέσα και να κάνω κάτι. Ναι. Και λέμε φυσικά ρε Χάρη τώρα, τιμή μας, μπες μέσα. Λέει τι τιμή τώρα και αυτά. Και μπαίνει μέσα, λέει βάλτε στο τέλος του ρεφρέν. Και εκεί που λέει ναι, ήρεμα, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτης. Και μπαίνει ο Χάρης και λέει ήρεμα κύριε Πόλιτσμαν, δεν είμαι τρομοκράτης, ήρεμα, ήρεμα. Είμαι το θύμα μιας αγάπης. Ήταν στο δίσκο. Και έρχεται πίσω και ναι. Λέει παιδιά άμα δεν το γουστάρετε πετάχτε το. Και λέμε τι λες ρε Χάρη τώρα σοβαρά μιλάς. Και μετά κάθεται στο πιάνο. Ναι. Άκουσε τη μίξη του, της αγάπης του καλοκαιριού. Ναι. Και ακούγοντας την αγάπη του και μου λέει τι ωραίο τραγούδι αυτό που έγραψες ρε φίλε. Μου λέει να σου παίξω ένα που έχω φτιάξει που είναι έτσι σε αυτό το στυλ. Και κάθεται και μου παίζει το μη γυρίσεις. Δηλαδή στο λέω και ανατριχιάζω ας πούμε. Και μόλις το άκουσα εγώ μου πέσανε τα χέρια κάτω λέω είναι δυνατόν η αγάπη του καλοκαιριού να είναι τόσο όμορφο τραγούδι σαν το μη γυρίσεις. Και ήταν δηλαδή, έγινε μετά όταν τραγουδήθηκε, ας πούμε. Το κατάλαβες ήταν... δηλαδή με το πρώτο άκουσμα στο πιάνο ότι είναι ναι. Τεράστιο τραγούδι. Καταπληκτικός τραγουδιστής. Ο Χάρης ο Κατσιμίχας έχει ένα feeling απίστευτο και άμα τον πετύχεις ένα βράδυ που είναι λίγο έτσι στις καλές του, σε ανατριχιάζει πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, να μιλήσουμε όμως για την επιτυχία που ξεκίνησε με το Βόλτα με κλεμμένο αμάξι, με εκείνο το δίσκο, 88. Ναι. Πόσο ρόλο έπαιξε ο παραγωγός πια στη Warner, Στέλιος Φωτιάδης? Στη Warner, Στέλιος Φωτιάδης. Ο Στέλιος Φωτιάδης είναι ένας από τους πολύ λίγους ανθρώπους, δηλαδή ίσως και να είναι το πολύ στην παλάμη ενός χεριού, που δικαιούνται να έχουν τον τίτλο του παραγωγού. Έχει άποψη δηλαδή για τα πράγματα και ξέρει πώς να την υλοποιήσει. Εμείς τότε φτιάχναμε τραγούδια που να μοιάζουν και να... που να μοιάζουν ή που να μην μοιάζουν, αλλά που να μην έχουν κάτι συνδετικό μεταξύ τους και που να μην είναι απαραίτητα κιόλας να έχουμε στο μυαλό μας ότι τι είμαστε εμείς και γιατί το κάνουμε αυτό. Και τότε ο Στέλιος ήρθε και μας είπε ωραία όλα αυτά τα τραγούδια που μαζέψαμε για να κάνουμε τον πρώτο μας δίσκο, αλλά πρέπει να έχουμε κάτι που να μας χαρακτηρίζει. Και έγραψε το Βόλτα με κλεμμένο αμάξι. Εγώ μάλιστα άκουσα, μου άρεσε αμέσως. Στους άλλους τρεις δεν άρεσε το τραγούδι. Ναι. Πηγαίνοντας στο σπίτι με το γυρίζοντας από την Αγία Παρασκευή στη Γλυφάδα, στο σπίτι του Δημήτρη του Σμπέκου, ξαναγύρισε η κασέτα από την αρχή και έπαιξε δεύτερη φορά γιατί τα παίζαμε πρόχειρα με μια κιθάρα και τα τραγουδάγαμε. Όταν το ξανάκουσα, φαντάστηκα τον εαυτό μου να είμαι πάνω και να το τραγουδάω. Ήταν ένα τραγούδι με στοιχεία ανάμεσα στο pop και στο Latin και το οποίο σκέφτηκα ότι θα μας πήγαινε πάρα πολύ πραγματικά. Και το πίστεψα αμέσως ότι θα κάναμε επιτυχία. Και πραγματικά με το κυκλοφόρησε ο δίσκος δεν έγινε τίποτα τους πρώτους μήνες. Με τα Χριστούγεννα όμως το 89, ναι. Το 88 προς το 89, έγινε. Άλλαξαν όλα. Πόσο ρόλο παίζει και εκείνη την εποχή, 89, η παρουσία στην επιτυχία? Η σκηνική παρουσία, τέσσερα νέα παιδιά. Αν στις μέρες μας μετανιώνεις που βγαίνατε αν θες και λίγο ομοιόμορφα ντυμένοι με τα όχι, άσπρα, με τα χαϊμαλιά και τα λοιπά. Όχι καθόλου, δεν μετανιώνω καθόλου. Πιστεύω ότι η μουσική πάνω στη σκηνή, η live εμφάνιση ενός καλλιτέχνη... Που δεν κάνει performing, που βγαίνει ναι, μπροστά. Δεν είναι απλά αναπαραγωγή τραγουδιού. Είναι μια τελετουργία. Πρέπει να υποβάλεις και τον κόσμο με την εμφάνισή σου και με όλο αυτό το σκηνικό το όμορφο που θα στήσεις γύρω, ότι έρχεται σε μια ιδιαίτερη στιγμή της ζωής του που θα συμμετέχει σε κάτι το οποίο είναι κάτι παραπάνω από αυτό ότι είμαστε στην παρέα, βγάζουμε τα όργανά μας και παίζουμε δύο τραγούδια. Και αυτό εμείς το μελετήσαμε πολύ. Οι πιο πολλές ιδέες, οι βασικές ιδέες και η ιδέα αυτού του πράγματος ανήκει στον Κατσαρό, ο οποίος του άρεσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και καταλήξαμε ότι θα μας πει... Έπαιζε ρόλο ο Κατσαρός και στον ντύσιμό σας ακόμα. Ναι, ακόμη. Πολύ, έτσι? Πολύ, ναι. Σας έλεγε τι πάμε να κάνουμε. Νομίζω ότι το βασικό στοιχείο που έβαλε στο συγκρότημα ήταν ότι μας έπεισε ότι πρέπει να έχουμε ένα στυλ ομοιόμορφο ή τέλος πάντων που να ανταποκρίνεται στην εικόνα ενός ενιαίου γκρουπ. Τέσσερις άνθρωποι που κάνουν κάτι μαζί. Και που να μοιάζει φυσικά να έχει σχέση και με αυτό που παίζαμε. Που ήταν Latin και ανατολίτικο. Και επομένως και
Η εμφάνιση του γκρουπ ήταν αυτό που... Latin και ανατολίτικο. Αυτά τα δύο. Ποιος είναι ο λόγος τώρα που όλα τα συγκροτήματα έχουν το πικ τους, τις δυνατές τους στιγμές, είναι καμιά πενταετία, μετά ξεφουσκώνει το πράγμα. Όχι, εμείς κρατήσαμε νομίζω 12-13 χρόνια πήγανε σφαίρα. Λέω για το συνθετικό και το δημιουργικό μέρος που οι επιτυχίες. Α, και αυτό. Μέχρι το 99, δηλαδή η πρώτη δεκαετία, εντεκαετία μάλλον, πήγαινε γρήγορα και με μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή είχε επιβραδύνσεις και επιταχύνσεις. Ας πούμε, πριν το Φύσκη Ρώτας Βοριάς το 95, ο προηγούμενος δίσκος δεν είχε κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία όσο οι προηγούμενοι. Ήρθε το ένιγμα τότε, Φύσκη Ρώτας Βοριάς, Μέλη και Φαρμάκη κτλ. Τεράστια επιτυχία. Μετά αμέσως βγήκε το «Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω», «Να μου γράφεις», «Γι' αυτό σ' αγαπώ». Δηλαδή, πήγατε μια δεκαετία πολύ. Το πήγατε. Ναι, μετά από αυτό άρχισε η κρίση. Να μιλήσουμε σήμερα για την παραγωγή ενός τραγουδιού. Συμβαδίζει η παραγωγή και η επιτυχία με εκεί που βαδίζει ο κόσμος. Νομίζω ότι από αυτό που σου είπα προηγουμένως, ότι τα πράγματα γίνονται πια περισσότερο μοναχικά από ό,τι γινόντουσαν παλιά σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενός τραγουδιού, αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ και το ίδιο το τραγούδι. Δηλαδή το τραγούδι φαίνεται που αυτό. Γράφεται καθ' αυτό. Δηλαδή ένας άνθρωπος πια και σε μια εποχή που μέσα στην κρίση, ενώ είναι η αντίφαση, δηλαδή που ενώ θέλει τους ανθρώπους συλλογικά να αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα σαν αυτό που ζούμε αυτόν τον καιρό, οι άνθρωποι από το φόβο τους και από το σφίξιμο απομονώνονται και κλείνονται στο καβούκι τους. Το ίδιο κάνει και ο δημιουργός. Και δεν βγαίνουν μηνύματα συλλογικά, δεν ασχολείται το τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι με τον πόνο των πολλών, αλλά ασχολείται με την ερωτική αγωνία του ενός. Προς τον ερωτά του, ας πούμε. Μάλιστα. Και αυτό είναι μια αντίφαση που δεν έχει καλυφθεί, δηλαδή έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή το τραγούδι και ο κόσμος από τραγούδια που είναι να είναι πραγματικά αληθινά, ρεαλιστικά τραγούδια που να έχουν όλες τις πλευρές στη ζωή μέσα και παρουσιάζονται μισές αλήθειες που σαν μισές που είναι μοιάζουν περισσότερο με ψέμα παρά με αλήθεια. Ναι. Πάμε τώρα να μας πεις την αγάπη του καλοκαιριού, αλλά πριν μας το τραγουδήσεις, πες μας την ιστορία, πώς το έγραψες αυτό. Η αγάπη του καλοκαιριού ήταν ένα χρέος στα 19 μου, στα 18 μου, στα 20 μου, στην εποχή που με ένα σακίδιο και με ένα sleeping bag στον νόμο, παίρνοντας ό,τι χρήματα μάζευα από τις δουλειές στο πανεπιστήμιο, έκανα 2 μήνες διακοπές το καλοκαίρι που ήταν ό,τι πιο όμορφο έχω κάνει παρέα με τον ουρανό, με τα αστέρια και ακούγοντας το κύμα. Δηλαδή έρχεσαι 15 χρόνια μετά και σκέφτεσαι εκείνες τις στιγμές και γράφεις αυτό το τραγούδι. Δεν παίρνα, ήταν ένα κύμα, ένας σχηματισμός που κρατούσε και κρατάει σε όλη μου τη ζωή. Δηλαδή αυτές οι εικόνες οι καλοκαιρινές, η βόλτα στην παραλία, οι καλοκαιρινοί έρωτες, η φωτιά και οι κιθάρες γύρω με ανθρώπους, ο ένας ήταν από τη Γερμανία, ο άλλος ήταν από την Ολλανδία, ο άλλος ήταν από την Αμερική, ο ένας έπαιζε Bob Dylan, ο άλλος έπαιζε Rolling Stones και εμείς παίζαμε Τσιτσάνι, ας πούμε, και πώς το λένε, εκδίκηση της γυφτιάς. Όλα αυτά, όλη αυτή η ατμόσφαιρα βγήκε εκεί μέσα. Πάμε λοιπόν να παίξουμε αυτό το τραγούδι, που όταν όμως το παίξες στον Κατσιμίχα, τι σου παίξε αυτό στο πιάνο? Μη γυρίσεις και παρέλυσες. Αν μου την έλεγες αυτή την ιστορία, θα αλλάζαμε όλη την ενορχήστρα σας και θα το παίζαμε μισό-μισό. Ναι. Αγάπη του καλοκαιριού με μη γυρίσεις. Ναι. Θα βρίσκαμε και την τονικότητα. Ναι. Λοιπόν, τώρα εμείς θα παίξουμε μόνο την αγάπη του καλοκαιριού. Βραδιές του Αυγούστου θα έρθουν πάλι, θα περάσουν. Άλλες αγάπες θα μου σβήσουν το πόθο. Μ' αυτό το βράδυ τα τσιγάρα δεν θα φτάσουν.
θα έρθεις να κλέψεις ό,τι έμεινε, το νιώθω. Κι απόψε πάλι είσαι παντού, στο ίδιο πάντα ραντεβού, αγάπη του καλοκαιριού. Κι απόψε πάλι είσαι παντού, κι απόψε πάλι είσαι παντού, στο ίδιο πάντα ραντεβού, αγάπη του καλοκαιριού. Κι απόψε πάλι είσαι παντού. Βραδιές του Αυγούστου το μυαλό μου πλημμυρίζουνε, τώρα που ψάχνω στο κορμί μου τα φιλιά σου, κι όλοι οι δρόμοι σε σένα με γυρίζουνε. Βάζω διπλά ποτά και πίνω στην υγειά σου. Κι απόψε πάλι είσαι παντού, στο ίδιο πάντα ραντεβού, αγάπη του καλοκαιριού. Κι απόψε πάλι είσαι παντού, κι απόψε πάλι είσαι παντού, στο ίδιο πάντα ραντεβού, αγάπη του καλοκαιριού. Κι απόψε πάλι είσαι παντού, είσαι παντού. Εδώ είμαστε με τον Γιώργο Σαρή και θέλω να το ρωτήσω. Ένας καλλιτέχνης σήμερα που κάνει καριέρα και λέει ότι είναι ανυποχώρητος σε πολλά και τα λοιπά, λέει αλήθεια? Όχι, δεν λέει αλήθεια. Νομίζω ότι ποτέ δεν έλεγε αλήθεια. Δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην έχει κάνει υποχωρήσεις, που δεν είναι με την κακή έννοια ότι, ξέρεις, σε πιέζει κάποιος, σε βάζει κάτω και σε βάζει, ας πούμε, να κάνεις κάτι που δεν σ' αρέσει. Είναι μερικές φορές, δηλαδή, και για να φτάσεις κάπου, ενώ στο μυαλό σου έχεις κάποια πράγματα που είναι ιδανικά, βλέπεις ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω, να ακούσεις τι λέει ο κόσμος, να αφουγκραστείς λίγο τους ρυθμούς που δεν συμβαδίζουν με το δικό σου και να βρεις ένα κοινό βηματισμό. Σε αυτό το επίπεδο, λοιπόν, όλοι έχουν κάνει υποχωρήσεις. Αλλά και οι καλλιτέχνες, ειδικότερα καλλιτέχνες του έντεχνου που λένε, ξέρω εγώ, μια τάκα που είναι και λίγο κλισέ, ότι εγώ βάδισα με τα όχι μου και όχι με τα ναι μου κτλ. Νομίζω ότι είναι λίγο μεγάλες κουβέντες, γιατί κανένας δεν μπορεί να φτάσει ψηλά αν δεν φάει άρνηση και δεν συμβιβαστεί με τα λάθη που έχει κάνει για να βρει τα περάσματα. Εκεί έχουν κάνει όλοι συμβιβασμούς και όλοι έκαναν πράγματα τα οποία μπορεί κάποια στιγμή, δηλαδή, να συμφωνούσαν και κάποια στιγμή να μην συμφωνούσαν, λίγο αργότερα να είδαν ότι δεν γινόταν αλλιώς. Δηλαδή, στη ζωή δεν γίνονται τα πράγματα σύμφωνα με ένα πλάνο που έχουμε στο κεφάλι μας. Πηγαίνεις, συγκρούεσαι στον τοίχο, ναι. Πας λίγο πιο πέρα και περνάς από το πέρασμα και συνεχίζεις. Τέχνη και ζωή συμβαδίζουν? Η τέχνη, αν το πάρουμε δηλαδή θεωρητικά, πρέπει να είναι μια αντανάκλαση της ζωής. Άλλοι λένε ότι είναι η περιγραφή του εσωτερικού κόσμου του καλλιτέχνη. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει εσωτερικός κόσμος που δεν πατάει στον κόσμο τον καθημερινό. Νομίζω ότι η τέχνη, για να είναι τέχνη, πρέπει να είναι δεμένη, αγκαλιασμένη, σφιχτά, χέρι-χέρι με τη ζωή. Δηλαδή, η τέχνη για μένα είναι μόνο η ρεαλιστική τέχνη, που όχι μόνο περιγράφει με την έννοια σαν φωτογραφία τη ζωή, αλλά μπαίνει βαθιά μέσα στις σχέσεις και τις ψάχνει. Δηλαδή, τι είναι ο πόνος, γιατί αυτός ο άνθρωπος πονάει με αυτόν τον τρόπο και ο άλλος πονάει διαφορετικά. Γιατί, πώς έλεγε ο Μητσάκης, ας πούμε, στη συνέντευξή του, που έλεγε ότι εγώ έφτιαχνα τραγούδια για το λαό.
Οι εφοπλιστές τα ακούγαν, αλλά τι να καταλάβουν αυτοί από αυτά. Γιατί αυτός καταλαβαίνει από πόνο και ο άλλος δεν καταλαβαίνει από πόνο. Γιατί η γειτονιά, η φτωχή μεγαλώνει με αυτή την αρχή και ο άλλος γράφει όλο τον κόσμο μέσα στα παλιά του τα παπούτσια και προχωράει μόνος του παραπέρα. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει και με νότες και με λόγια και με όλο το feeling που βγάζει η τέχνη σε όποια μορφή της να περνάνε. Να γίνω λίγο πιο πεζός τώρα, να σου σε ρωτήσω κάτι άλλο που σαν συνδικαλιστής μουσικός που είσαι θα σε αφορά. Την εποχή που βγάζετε τα πολλά χρήματα, μια 15ετία, παίρναγε από το μυαλό σας ότι θα μεγαλώσετε, ότι θα γεράσετε, ότι θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Ένσημα κολλάγατε, σας κολλάγαν στα μαγαζιά? Αλλού ναι, αλλού όχι. Δεν το είχαμε στο μυαλό μας, δεν μας παίρναγε ποτέ από το μυαλό ότι... Πάντα κρίνεις με το τώρα, λες αυτό που ισχύει τώρα, αυτό θα είναι για πάντα έτσι. Λίγο πολύ, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Και η αλήθεια είναι ότι πολλά από τα παραδείγματα που είχαμε εκείνη την εποχή ήταν ότι δεν θα είχαμε ποτέ πρόβλημα. Αλλά η ανατροπή της τελευταίας δεκαετίας, ειδικά που έστειλε τη δουλειά από τα τετραήμερα και τα πενταήμερα, ας πούμε, και τις 150 εμφανίσεις το χρόνο στις 20 και στις 30, ήταν μια πραγματικότητα που τα ισοπαίδωσε όλα, έτσι, άλλαξε τη ζωή. Και εκεί, να σου πω ότι δεν κρύβω ότι τα χρήματα μας άλλαξαν και τον τρόπο που βλέπαμε τον κόσμο, ότι πήραμε μια θέση αποστασιοποίησης από την πραγματική ζωή, προφανώς και την πήραμε. Δηλαδή τα χρήματα το χαλάνε τον άνθρωπο, δεν τον φτιάχνουν. Τον αποχωρίζουν από τους πολλούς και τον κάνουν νομίζει ότι είναι καλός άνθρωπος βέβαια, αλλά τώρα, είναι και λίγο θεούλης. Τώρα μου έρχεται εδώ να σου κάνω μια ερώτηση, θα την κάνω. Αν είχες τα χρήματα που είχες το 95, θα ήσουν αριστερός τώρα? Καταρχάς δεν είμαι αριστερός, είμαι κομμουνιστής, έτσι. Γιατί η αριστερά είναι μια ιδέα που έχει πάει πολύ... Όχι, έχει σε αυτή την ερώτηση. Έχει πάρει άλλο δρόμο. Πιστεύω ότι το πολύ πολύ να ψήφιζα κουκουέ. Λοιπόν, δεν θα ένιωθα με τίποτα τον πόνο όπως τον νιώθω τώρα. Δεν θα κατέβαινα ή θα κατέβαινα από περιέργεια στον δρόμο. Γιατί η πολιτική δεν είναι διαδικασία νοητική. Εγώ δεν νομίζω ότι οι καλλιτέχνες που νομίζουν ότι είναι πολιτικοποιημένοι επειδή έχουν κάποιες απόψεις, στέλνουν κάποιες επιστολές και που ψηφίζουν για κάποιο αριστερό κόμμα ότι είναι πολιτικοποιημένοι. Πολιτικοποιημένος είναι αυτός ο οποίος μπαίνει μέσα στους αγώνες. Και παλεύει μαζί με τον κόσμο. Τώρα, εκεί καταλαβαίνει δηλαδή τι είναι, αναγκάζεται να βρει τα κλειδιά. Σαν στιχουργός στο συγκρότημα, αισθάνεσαι ότι περιορίστηκε στον εύκολο ερωτικό στίχο στο συγκρότημα, ενώ θα ήθελες να γράψεις πιο πολιτικοποιημένο, πιο κοινωνικό τραγούδι? Σου είπα ότι τα χρόνια της μεγάλης επιτυχίας, τα κοινωνικά προβλήματα τα παρατηρούσα, αλλά δεν τα ένιωθα. Δηλαδή τα έβλεπα, τα καταλάβαινα με το μυαλό μου, αλλά δεν τα ένιωθα. Οπότε με αυτή την έννοια δεν νομίζω ότι μου έβγαινε σαν ανάγκη. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, στο ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω, υπάρχουν τέτοιες αιχμές. Δηλαδή, ναι. Κάτι μάλλον μέτρωγε, ναι, μέσα μου ότι... Αλλά απ' την άλλη, σήμερα... η αλήθεια είναι ότι κάποιοι καλλιτέχνες ασχολούνται με το ένα είδος και το κάνουν πολύ καλά και κάποιοι με κάποιο άλλο είδος και το κάνουν... Σήμερα υπάρχει πολιτικό τραγούδι. Υπάρχει πολιτικό τραγούδι, αλλά νομίζω ότι περισσότερο προσπαθεί να μοιάσει στις μορφές του πολιτικού τραγουδιού του παλιού, και λιγότερο μπαίνει στη σημερινή ανάγκη. Πάμε... Δηλαδή το σημερινό πολιτικό τραγούδι πρέπει να σκύψει, να μπει μέσα, να οσμιστεί τι γίνεται στους δρόμους, να καταλάβει τι γίνεται μέσα στα σπίτια αυτών που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, να βρει τις αιτίες και να μπορέσει να τις περιγράψει. Τώρα, όχι απλά να αισθάνεται θα μας τραγουδήσεις αυτό που λέμε αριστερά. Ένα τραγούδι του φίλου μου του Τζαβέλα, και λέω φίλος μου γιατί κατάγεται εκεί από τα μέρη, καταγόταν, έχει φύγει από τη ζωή, από την Κοζάνη, από τα μέρη τα δικά μου εκεί πάνω από τα Γρεβενά, που το ερμηνεύεις πάρα πολύ καλά και είναι όντως ένα παλιό, γνήσιο, πολιτικό τραγούδι. Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος τώρα μεγάλωσε, έζησε στο Αντάρτικο, έζησε το Δημοκρατικό Στρατό. Αυτό που έζησε ήταν 6 φορές στο απόσπασμα με κλειστά μάτια και με εικονικά πυρά. Φοβερό, φοβερό. Οπότε πάμε να μας πεις ένα τραγούδι που έγραψε ο Πάνος ο Τζαβέλας, τον κύριο Παντελή. Έδιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη,
πουλάς σε πόρεμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έτσι με άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί, μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV, τροστροφή, πνευματική. Μακριά από κόμματα μη βρεις μπελά, πατρίς θρησκεία και φαμέλια. Έτσι με άνθρωπε, κύριε Παντελή, τι κι αν πεθαίνουμε πάνω στη γη, χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύρη λευκή ή κίτρινη. Ο γιος σου μόναχα να'ναι καλά, να αφήσεις το όνομα και το παρά. Ξέρεις πως δώσανε, κύριε Παντελή, άλλοι τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κύριε Παντελή. Και εσύ τι έδωσες, κύριε Παντελή, πες μας τι έκανες πάνω στη γη. Πες μας τι άφησες κληρονομιά, που να εμπνέει τη νέα γένεια. Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έντρομε άβουλε, σύ φασουλή, βρώμησε στο όνειρο και την ψυχή, άδειο πετσί χωρίς πνοή. Άνθρωποι, νέα γενιά, κάψτε τους έντιμους μες στα σκατά, για αυτούς που φτιάξανε το Παντελή, σκουλίκι άχρηστο πάνω στη γη. Γιώργο Σαρή, κάποια στιγμή πριν καμιά δεκαριά χρόνια, κάποια εταιρεία παραγωγής χρηματοδοτεί μια δισκογραφική δουλειά σου. Mm-hmm. Θεωρείς τώρα ότι όταν ο καλλιτέχνης καβατζάρει τα 45-50, οι ευκαιρίες λιγοστεύουν, που θέλω να καταλήξω. Εμένα εννοείς. Ναι. Ναι. Εσύ δεν έχεις καβατζάρει 45, τότε είχες καβατζάρει 45. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι έκανες, αντί να κάνεις ένα λαϊκό δίσκο, κάνεις ένα δίσκο έντεχνο-ροκ, γιατί είναι και λίγο μόδα το έντεχνο και το ροκ, ας πούμε. Ήταν λάθος αυτό? Όχι, σου δεν κόβει μια δεύτερη ευκαιρία αυτό? Το αν μου έκοψε κάτι που θα μπορούσα να το έχω κάνει διαφορετικά, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά αυτή η παραγωγή βασίστηκε σε ένα τραγούδι που γράφτηκε το 2008 με αφορμή τη δολοφονία του μικρού του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, η οποία με συγκλώνησε εμένα. Εγώ δεν ξύπνησα εκείνη την Κυριακή το πρωί. Και βλέποντας το τι είχε γίνει, έκατσα αμέσως, δεν ήξερα τι να κάνω, δεν το πίστευα ότι είχε γίνει αυτό το πράγμα. Και παράλληλα η Αθήνα είχε πάρει φωτιά, έτσι. Να. Έκατσα, έκανα το τραγούδι λοιπόν επί τόπου και μέσα στη βδομάδα δηλαδή, και όλες, για να μην λέμε τώρα όλη την ιστορία πώς έγινε. Έκανε 50.000 views. Έκανε, ναι, 50.000 views και αμέσως αποφασίστηκε να γίνει από την εταιρεία που λες. Ναι. Την πολιτιστική παρέμβαση να γίνει μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά που όμως. Δεν πήγε. Εκείνη προτιμούσε να έχει ένα χαρακτήρα περισσότερο, ναι, πολιτικό και λιγότερο. Η ερώτησή μου είναι άλλη. Ένας δίσκος ενός καλλιτέχνη. Δεν ξέρω αν φταίει. Μια τεράστια πορεία. Ναι. Όταν κάνει ένα λάθος, γιατί ήρθα στην παρουσίαση του δίσκου σου, ήταν, ναι, όντως ροκ, έντεχνος. Σου είπε και κάτι και ο Σμπέκος τότε. Εύχομαι, σου λέει. Αλλά δεν έχει τα λαϊκά τα ακούσματα, ας πούμε. Είναι δύσκολο. Εντάξει, κοίτα, ήταν σίγουρα. Ήταν, ένας δηλαδή καλλιτέχνης, λοιπόν, μετά τα 45, όταν κάνει λάθος σε ένα δίσκο, έχει δεύτερη ευκαιρία?
Δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό, γιατί να μην έχει. Και ποια είναι η δεύτερη ευκαιρία σου τώρα, αν θες να κάνεις κάτι δισκογραφικό? Η δεύτερη ευκαιρία θα είναι να γράψω μια σειρά, ή από αυτά που έχω γράψει τώρα, να εκδοθούν μια σειρά από τραγούδια και να μπορέσουν. Πού να εκδοθούν? Αυτό είναι τώρα ένα ζήτημα. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι με το YouTube και τις εταιρείες παραγωγής που δεν είναι κανονικές εταιρείες, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς. Οι καλλιτέχνες πληρώνουν την παραγωγή. Οι καλλιτέχνες πληρώνουν τις παραγωγές. Είναι ένα παιχνίδι που δεν το έχω παίξει και δεν το ξέρω. Και γι' αυτό έχω μείνει και έξω από τη δισκογραφία. Σου περνάει από το μυαλό να το παίξεις? Ναι, βέβαια. Βέβαια. Δεν μπορεί να μείνω άπραγος ως προς τον εαυτό μου. Απλώς είμαι μπερδεμένος, τα πράγματα πια έχουν κατρακυλήσει τα τελευταία 10 χρόνια με έναν τρόπο που δεν. Δηλαδή έτρεχε πιο γρήγορα από όσο έτρεχε η σκέψη μου και δεν μπορούσα να το ακολουθήσω. Μάλιστα. Τι σημαίνει για σένα καλός λαϊκός τραγουδιστής? Καλός λαϊκός τραγουδιστής δεν είναι αυτός ένα καλό μηχάνημα τραγουδιού. Ούτε μια φωνή που θα τη μετρήσεις στη ζυγαριά και θα πεις. Έχει τόσες χαμηλές, τόσες ψηλές, οι μεσαίες είναι αυτό, οι συχνότητες είναι σωστές κτλ. Καλός τραγουδιστής είναι αυτός που μεταφέρει το μήνυμα του τραγουδιού, αυτό που λέει ο στίχος και η μουσική, στον κόσμο. Καλός τραγουδιστής είναι αυτός που το κατάφερε αυτό αρκετές φορές. Που μπόρεσε δηλαδή να ανοίξει μία πόρτα στην ψυχή του κόσμου, αυτές τις γρίλες, τις χαραμάδες που υπήρχαν, και να του βάλει μέσα κάποια αίσθηση, κάποια πραγματικότητα, κάποιες σκηνές, μια μικρή ιστορία. Αυτοί που δεν το κατάφεραν αυτό, πρέπει να προβληματιστούν αν είναι καλοί τραγουδιστές, ειδικά λαϊκοί τραγουδιστές. Ναι. Ξέρεις τώρα, υπάρχει μια σειρά από άνθρωποι που λένε από τον πόνο τους να κάνουν κάτι, τα βάζουν τελικά με άλλους και λένε εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν, εγώ έχω πιο πολλές ψηλές, πιο καλές χαμηλές κτλ. Δεν είναι αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Το τραγούδι είναι μια πραγματικότητα. Παίρνεις μια πραγματική σκηνή και τη δίνεις έναν άνθρωπο. Αν αυτός ο άνθρωπος την πάρει και την κάνει δική του, τη νιώσει ότι είναι αλήθεια αυτό που του έδωσες, πάει να πει ότι θα κατάφερες. Οι καλλιτέχνες επιτυχημένοι σήμερα και παλιότερα χρωστάνε κάπου? Χρωστάνε σε πολλούς. Νομίζω ότι τίποτα από αυτά που κάναμε δεν είναι εντελώς δικό μας. Εγώ μου έρχονται σκηνές στο μυαλό από την πρώτη σκηνή που σου είπα στο σχολείο που με φωνάζει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και με ανεβάζει ουσιαστικά στο πάλκο. Τους παλιούς συμμαθητές που μου δίνουν κουράγιο. Φοβερές στιγμές της ζωής μου όπως ήταν το Πολυτεχνείο. Όπως ήταν μια σειρά από συγκλονιστικές στιγμές, μια πλημμύρα του 77 που με είχε χαράξει τότε, που θυμάμαι τον εαυτό μου με σηκωμένα παντελόνια να βουτάω με στενερά και να βγάζω γριούλες, ας πούμε, από τα σπίτια μαζί με άλλα παιδιά που είχαμε φύγει από το σχολείο τότε. Σκηνές αργότερα στο πανεπιστήμιο ή αργότερα από 1,002 ανθρώπους που με έβαλαν στη θέση μου όταν έπρεπε. Π.χ. ένα ηχολήπτης που είπε σε μια στιγμή που έλεγα εγώ εξυπνάδες και είπε να άλλος ένας που ανακάλυψε την Αμερική. Γιατί έλεγα πράγματα που είχαν ήδη ανακαλυφθεί και νόμιζα ότι εκείνη τη στιγμή πάνω σε μια έπαρση ότι είχα γίνει σοφός. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπαιξαν ρόλο και πιο πολλοί οι άνθρωποι που μας ακολούθησαν και πίστεψαν σε εμάς. Γιατί καλλιτέχνης, ο οποίος δεν παίρνει ρεύμα από κάποιο κοινό, δεν μπορεί να φτάσει πουθενά. Και σε όλους αυτούς λοιπόν που χρωστάμε και ειδικά στο κοινό που μας αγάπησε και μας έδωσε αυτό το ρεύμα και μας έστειλε, ας πούμε, σε αυτόν τον ουρανό που μας έστειλε. Που ήταν ένας ουρανός που εγώ δεν τον περίμενα, δεν νόμιζα ότι, δεν πίστευα ότι μπορούσα να φτάσω μέχρι εκεί. Σε αυτούς χρωστάμε και πρέπει να επιστρέφουμε τη δουλειά μας, για αυτούς να γράφουμε, για αυτούς να τραγουδάμε και με αυτούς μαζί να πονάμε και να τους σκεφτόμαστε. Παρ' όλα αυτά, διακρίνω μια απογοήτευση για τις μέρες μας που είναι και δύσκολες, κρίση κτλ. Είσαι όμως κλεισμένος στο σπίτι και μελετάς διαρκώς. Να σου πω κάτι. Με ένα μικρόφωνο, ναι. Με μια κιθάρα. Κάποια στιγμή μιλούσα με τον Γιάννη τον Πάριο, ο οποίος για έναν ανεξήγητο λόγο για μένα μου είχε βγάλει στη συζήτηση πάνω μια ανασφάλεια, ας πούμε, ότι τι θα κάνουμε αν αυτή η δουλειά κτλ. Και πάσα ρωτώ, του λέω, τι λες ρε Γιάννη τώρα, τι μου λες τώρα, δεν περίμενα να το ακούσω από αυτόν. Και μου λέει, ρε παιδί μου, στο λέω, γιατί εδώ που τα λέμε, τι ξέρουμε να κάνουμε. Και εγώ λέω, τι ξέρω να κάνω, να τραγουδάω και να γράφω τραγούδια, ξέρω. Και πραγματικά και εγώ μέσα στη δυσκολία αυτής της εποχής, αυτό που νιώθω είναι αυτό, ότι δεν ξέρω τίποτα άλλο να κάνω. Ξέρω να γράφω, να διαβάζω, να τραγουδάω, να παίζω και να εμφανίζομαι στον κόσμο αυτό. Και αυτό προσπαθώ να κάνω όσο μπορώ και όσο αντέχω.
Αλλά και απογοήτευση, μην νομίζεις ότι από τη μια υπάρχει η πίκρα, από την άλλη ξέρω ότι μέσα σε αυτό το σκοτάδι, δηλαδή προσπαθώ να το σκέφτομαι, ότι κάπου πετάει η άνοιξη και δεν την βλέπουμε εμείς. Και μπορεί να ξαναφυσήξει ο έρωτας Βοριάς. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, Γιώργος Σαρής, ευχαριστώ πολύ που ήρθες σε αυτή την εκπομπή. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Φίλες, φίλοι, φύσηξε έρωτας Βοριάς. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Φύσηξε έρωτας Βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεϊμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας Βοριάς, απόψε πάω που με πας και σε γυρεύω. Στο καράβι για άλλο ταξίδι, μα η ίδια θάλασσα μ' αρπάζει. Για πάνω που λέγα η φωτιά δεν ξανανάβει. Θα αναβαγίσω κι άλλη μια δεν με πειράζει. Φύσηξε έρωτας Βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεϊμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας Βοριάς, απόψε πάω που με πας και σε γυρεύω. Φύσηξε έρωτας Βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και σε υπέκυγο χορεύω. Φύσηξε έρωτας Βοριάς, απόψε πάω που με πας και σε γυρεύω. Μαγέψαν την ψυχή μου οι σιρήνες κι άλλο νερό των συμπληγάδες τώρα πάω. Ας πάρουν ό,τι θέλουνε κι εκείνες, εγώ το ξέρω, μόνο ζω όσο αγαπάω. Φύσηξε έρωτας Βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και σε υπέκυγο χορεύω. Φύσηξε έρωτας Βοριάς, απόψε πάω που με πας και σε γυρεύω. Φύσηξε έρωτας Βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και σε υπέκυγο χορεύω. Φύσηξε έρωτας Βοριάς, απόψε πάω που με πας και σε γυρεύω. We'll be right back.